Θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι και θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον Μπρίτανη, γιατί παρά το ότι δεν είχε τη συμμετοχή λόγω της πανδημίας, πραγματικά ήταν μια εξαιρετική μελέτη. Μας δόθηκε ευκαιρία να καταλάβουν αυτοί που είναι εδώ, αλλά και κυρίως αυτοί που είναι στο διαδίκτυο, τη μεγάλη σημασία που έχει η νέα ψηφιακή εποχή. Να σας πω ότι ακόμα περήφανος και επιτρέψτε μου κλείνοντας να πω ότι είναι όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑ εδώ. Είναι ο Αντιπρόεδρος, ο πρώτος κύριος Γρέτζελος. Είναι ο... Κόλλησα. Είναι ο Νίκος Κουγιουμτζής. Είναι ο Ηλίας Ομάδος, τρεις αντιπρόεδροι. Είναι ο κύριος Γαβαλάκης. Είναι ο κύριος Ζικόπουλος. Είναι ο κύριος Βαρδακώστας. Είναι ο Σταυρούλιας. Είναι ο εμπνευστής όλων αυτών των πραγμάτων που τα κάνει ο Γιώργος ο Φλωράς, που η παρουσία είναι σημαντική. Και τους ανέφερα αυτούς γιατί όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, πρέπει να σας πω κάτι το οποίο, κύριε Πρίτανε, οφείλω να σας πω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει μια σημαντική δουλειά σαν Επιμελητήριο Αθήνας, λέγοντας τρία στοιχεία. Όταν αναλάβαμε πριν περίπου 7-8 χρόνια, το μεγάλο θέμα του Επιμελητηρίου Αθηνών ήταν ότι περιμένανε 150 άτομα στην ουρά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Είχαμε βάλει πλώρη τότε να λυθεί. Νιώθουμε πολύ μεγάλη περηφάνεια όλοι μας ότι αυτή τη στιγμή δεν έρχεται ούτε ένας άνθρωπος στο επιμελητήριο. Γίνονται όλα ψηφιακά. Είμαστε το πιο ψηφιοποιημένο επιμελητήριο της χώρας. Και αυτό μας δημιουργεί ιδιαίτερη περηφάνεια, γιατί στη θέση αυτών των δραστηριοτήτων βάλαμε δεκάδες δραστηριότητες, πάρα πολλές τηλεδιασκέψεις. Δεν υπάρχει θέμα που δεν το έχουμε ακουμπήσει αυτά τα χρόνια της πανδημίας. Αξίζει τον κόπο να πω ότι για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας παρακολούθησαν 450.000. Παρακολούθησαν τα θέματα που βάλαμε μόνο στην υγιεινή και ασφάλεια και πάνω από 150.000 τα θέματα που βάλαμε με τα ζητήματα που αφορούν τα θέματα της εφορίας και άλλων ζητημάτων που βάζουν διάφοροι κλάδοι. Αυτό το συνεχίζουμε. Εγώ όμως έκρινα εδώ και με αυτό θέλω να κλείσω. Αγαπητέ Παπαμανώλη, το θυμήθηκα, συγγνώμη. Με αυτό θέλω να κλείσω είναι το εξής. Η συνεργασία επιμελητηρίων και όχι μόνο του ΕΑ, αλλά γενικότερα και ως πρόεδρος της Σχετικής Ένωσης, της ΓΕΣΕΒΕ, που έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, το Ινστιτούτο, μπορεί αύριο να μας δώσει τη δυνατότητα, φίλε Πρίτανη, αγαπητέ Άγγελε, να μας δώσει τη δυνατότητα πολύ μεγάλων πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε στη χώρα. Το μεγαλύτερο όπλο που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης. Αν τα χρήματα αυτά δοθούν σωστά, έχουμε την ευκαιρία ανάκαμψης και ανάταξης όλης της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπα και προσωπικά όταν μιλάγαμε, το θέμα είναι ότι αυτό που ζητάμε και ακούσαμε πολύ πιο έντονα και το μέλος συμβουλίου μας, αν δεν το είπαμε με διπλή ιδιότητα, τον κύριο Καβαθάνα, λέει είναι: εμείς θέλουμε αυτά τα χρήματα να φτάσουν παντού. Με τα σημερινά δεδομένα δεν φτάνουν παντού. Αυτό ήταν ο αγώνας μέχρι το τέλος. Ακριβώς, μου το είπες. Πρέπει να δώσουμε όλες συμβάσεις, το λέω, μέχρι τέλος αυτού του χρόνου. Όμως, ο αγώνας ο δικός μας, όλων των εκπροσώπων των σωματείων, είναι ότι αυτά τα χρήματα να φτάσουν παντού. Και το ζήτημα εδώ που μπαίνει, αγαπητέ Πρίτανη, είναι: θέλουμε μια οικονομία μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι το 99,74% ή τον έλεγχο ο μεγάλων κλάδων της οικονομίας από λίγες πολυεθνικές. Είπε ο αγαπητός κ. Σταϊκούρας, που είναι και έξι, γιατί είναι πολύ Ολυμπιακή εδώ, λέει ότι έκανα λάθος με τα 14 δις και είναι 52 δις στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν μπορώ να κάνω λάθος γιατί συζητάω κάθε μέρα. 52 δις, απλά εξηγώ στον αγαπητό Υπουργό, είναι το σύνολο των. Το ηλεκτρονικό συναλλαγών. Εάν η Ελλάδα έχει 52 δισεκατομμύρια ηλεκτρονικό εμπόριο, μάλλον θα είμαστε μεγαλύτεροι και από τη Γαλλία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα είναι 14 δις, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό που έγινε. Το άλλο που ανέφερε εννοούσε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Παρ' όλα αυτά, είναι τεράστιος όγκος. Το 2030, μάλιστα, σας πω, προηγούμενη μελέτη που κάναμε, δείχνει το 70% των συναλλαγών του λιανικού εμπορίου θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα e-shop. Άρα θέλουμε να εξυγχρονιστούμε επιχειρήσεις. Βεβαίως και θέλουμε. Θέλουν χρόνο όμως. Είναι θέμα κουλτούρας, φιλοσοφίας. Και το δεύτερο, επιτρέψτε μου, βρήκα την ευκαιρία, είναι συνενώσεις για το πρόγραμμα. Δεν μπορεί να συνενωθούν οι επιχειρήσεις, κύριε Πρίτανη, όταν έχεις τεράστια προβλήματα. 10 ζημιογόνες επιχειρήσεις να συνενωθούν να κάνουν μια μεγάλη ζημιογόνα. Αυτός που είναι η επιχείρησή του, που έχει λιγότερα στοιχεία και κατά την τράπεζα μόλις το 15%, δεν θα πάει με τους άλλους. Δεν θέλω να σας κουράσει, είναι μακρύς ο δρόμος. Όλες αυτές τις προσπάθειες και όλες αυτές τις μελέτες δείχνουν ένα δρόμο. Μπορούμε με τους πολύ αξιαγάπητους, και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά, πρόεδρους των επιμελητηρίων, να δώσουμε τη μάχη και πρέπει να τη δώσουμε απέναντι στα μέλη μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε και αυτή τη μάχη του 2022
Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εργαλείο για να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Με αυτή την ευχή και πάλι να ευχαριστήσω όλους, να είστε καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.